Η πολύπλοκη κυματομορφή της διαπραγμάτευσης στο Κραν Μοντάνα άρχισε την πορεία της την Τετάρτη. Είχε προηγηθεί το οργιώδες παρασκήνιο στη σκιά της αποτυχίας, έντε να καταρτήσει το κοινό έγγραφο. The sides feel that we don't have a common document, so the Secretary General, with whom I spoke repeatedly over the last days, decided that we will not present it as a common document. Όλα έδειχναν ότι η διαδικασία δεν θα ξεκινούσε με τους καλύτερους σιωνούς, εν τούτοις ο πάγος έσπασε στη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσαν στα μέλη των αντιπροσωπιών ο ΙΕ και η Ελβετική κυβέρνηση το βράδυ της Τρίτης. Η αυλαία της τρίτης φάσης της διάσκεψης για την Κύπρο άνοιξε επισήμως την Τετάρτη το πρωί. I found reassuring this morning was the positive atmosphere and the forward-looking nature of the comments by the two leaders and by the three guarantors who were in the room. Η διαπραγμάτευση για την ασφάλεια εισέρχεται για πρώτη φορά στα βαθιά κατά την απογευματινή σύνοδο της διάσκεψης. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου υποβάλλει πρόταση 5 σημείων, η οποία προνοεί μερική αποχώρηση στρατευμάτων σε 2 φάσεις, αναθεώρηση και όχι κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων, τη δημιουργία εξαμερούς επιτροπής παρακολούθησης αποτελούμενη από την Ομοσπονδιακή Κύπρο, τις 2 κοινότητες και τις 3 εγγύητριες δυνάμεις, αλλά και την εγγύηση του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από ποιους. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Δεν είναι ώρα για ατάκες, είναι ώρα για σοβαρή δουλειά. Τα σύννεφα άρχισαν να πυκνώνουν την επόμενη μέρα το πρωί. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα Φέλτμαν προέκυψε η επιβεβαίωση του χάσματος ανάμεσα στις διαφορετικές προσέγγισεις. Η μάχη των κόκκινων γραμμών μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο δεύτερο τραπέζι, εκεί όπου Αναστασιάδης και Ακιντζή θα επιχειρούσαν να καθορίσουν την ατζέντα της διαπραγμάτευσης για την εσωτερική πτυχή. Ανταυτού αποδείχθηκε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πήγε στη συνάντηση με σκοπό να επαναφέρει το ζήτημα των 4 ελευθεριών για Τούρκους πολίτες, αλλά και να ζητήσει διαδικασία παρέδωσε. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι απογευματινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Garantiler tamamen kalksın, adada Türk askeri kalmasın. Yani bu yani bir hayaldir onlar için. Bu hayalden uyanmalar lazım, bu rüyadan uyanmalar lazım, bu hayalden vazgeçmeleri lazım. Οι δύο συνθήκες που υπήρχαν των εγγυήσεων και των συμμαχιών ουδέποτε ουσιαστικά εφαρμόστηκαν. Τις παραβίασε η Τουρκία από όλες τις πλευρές και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητάει τη διατήρηση συνδικών που παραβίασε και μείνανε εκτός οποιασδήποτε πρακτικής. Η διαδικασία οδηγήθηκε σε βάλτο. Εν μέσω εμπλοκής φτάνει στο Κραν Μοντάνα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. I firmly believe that through determination and political will, it will be possible to clear this final hurdle and reach a comprehensive settlement. Η παρουσία Γκουτέρες κράτησε τη διαδικασία ζωντανή. Η απεσιοδοξία της Πέμπτης έδωσε τη θέση της σε ένα νέο κύμα ελπίδας ότι μπορεί κατά τη συνάντηση των επόμενων ημερών να καταγραφεί η πολυπόθητη πρόοδος. Το πρώτο ημίχρονο στο Κραν Μοντάνα έληξε με τη Σαββατιάτικη Σύνοδο για την Ασφάλεια. Οι αντιπροσωπείες έχουν μπροστά τους πια 32 ώρες για συντονισμό και προετοιμασία, πριν από το δεύτερο και πιο καθοριστικό μέρος της παρούσας φάσης, το οποίο αρχίζει τη Δευτέρα το πρωί.